Δεύτερο πρόγραμμα. Θα ταξιδεύω με κορμί ζεστό, καρδιά σε χάρτη ανοιχτό στις Μεσογείου. Τα χρυσά νερά μένω σαν γη, τα φτερά πάντα εκεί θα πετώ. Αλεξάνδρεια Πυρητό, Σαμάρο κοινό ουρανό, πάντα εκεί θα πονώ. Με μαχαίρι αλγερινό βαθιά θα κοπώ. Ταξιδεύω, μας τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους Ηλία Κατσούλη και μουσική Ζωή Τηγανούρια. Η Ζωή Τηγανούρια λοιπόν θα μας ταξιδέψει μουσικά για μία ακόμη φορά σε μία ιδιαίτερη βραδιά, την Κυριακή 26 Απριλίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Άλμα, μαζί με τον σολίστ του πιάνου Νίκο Αβατάγγελο. Η Ζωή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη από το δεύτερο πρόγραμμα Ζωή. Καλό μεσημέρι, αληθώς ο Κύριος, και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Τι μας ετοιμάζεις λοιπόν, αυτή η νέα συνάντησή σου με τον Νίκο Αβατάγγελο, τι σηματοδοτεί και με τι μουσικές σκοπεύετε να υποδεχτείτε τους φίλους που θα έρθουν να δουν την συναυλία σας, τη βραδιά σας? Με τον Νίκο Αβατάγγελο, που είναι ένας εξαίρετος πιανίστας, φλερτάρει η συνεργασία μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά οι υποχρεώσεις οι επαγγελματικές του ενός και του άλλου δεν μας επέτρεπαν να συνεργαστούμε. Φέτος όμως παίξαμε μαζί και συναντηθήκαμε για πρώτη φορά λοιπόν μαζί μουσικά στο Πλανητάριο, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, για την εκδήλωση που έγινε για τη Μαρία Κάλλας. Και εκεί καταλάβαμε ότι πρέπει τελικά αυτό που σκεφτόμαστε χρόνια να κάνουμε, να το κάνουμε πράξη, και πραγματικά αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνεργασία πιάνο ακορντεόν,
Και από την πρώτη κιόλας επικοινωνία μουσική που είχαμε, καταλάβαμε ότι αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε χημεία μουσική και το ρεπερτόριό μας είναι κοινό σε πάρα πολλούς τομείς. Γνωστά ταγκό λοιπόν, αγαπημένα βάλς, τραγουδία του κινηματογράφου, μεγάλους συνθέτες όπως ο Άστρο Πιατζόλα, ο Ραχμάνινοφ, ο Μαριάνο Μόρες, ο Κάρλος Γαρδέλ, ο Ροντρίγκες, ο Τζον Γουίλιαμς και φυσικά Έλληνες, η Τσάνης Χατζηδάκης, Χιώτης. Και δεν θα παραλείψουμε φυσικά τις δικές μου συνθέσεις σε ορχιστρική βερσιόν ή τις instrumental συνθέσεις μου. Mm-hmm. Σε ένα πρόγραμμα μια μισή ώρας, όπου την παράσταση μας θα συνοδεύει και ένας προτζέκτορας με στιγμές είτε από τον κινηματογράφο. Α, ωραία, θα έχετε και οπτικό υλικό. Των στιχουργών, των κομματιών που θα ακούσουμε. Γενικότερα είναι μια παράσταση ποικιλόμορφη. Ζωή μου όμως είναι μεγάλη η απόσταση από τα τάγκο στον Χιώτη και αναρωτιέμαι ποιον μουσικό σταθμό απολαμβάνεις εσύ περισσότερο σε αυτή τη διαδρομή. Θέλω να πω σε ποια μουσική ακουμπάει η δική σου ψυχή. Κοίταξε να δεις, με τα χρόνια πλέον κατάλαβα κι εγώ και αρχίζει να καταλαβαίνει και το κοινό μου ότι η μουσική δεν έχει σύνορα, η μουσική είναι ενιαία και αδιαίρετη και ότι εγώ προσωπικά σαν καλλιτέχνης δεν μπορώ να εστιάσω την ενέργειά μου μόνο σε ένα είδος μουσικής γιατί αγαπώ ταυτόχρονα και το ίδιο πάρα πολλά είδη. Το ξέρεις ξάλλου εσύ χρόνια τώρα που κάνουμε και παρέα. Το ίδιο είναι για μένα η μουσική της παράδοσης, της Ελλάδας και το ίδιο της Αργεντινής. Το ίδιο είναι ο μεγάλος συνθέτης της Αργεντινής και το ίδιο και της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά λοιπόν αυτή η ποικιλομορφία επιτρέπει το κοινό σου να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα ή κάθε φορά θεωρείς ότι στις συνευλίες σου έρχεται και κάποιο άλλο, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν σε έχουν ακούσει, πώς διαμορφώνεται το κοινό σου? Ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι το κοινό μου έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πλέον την πολυδιάστατη πορεία μου στα πολλά είδη της μουσικής και το έχουν αποδεχτεί γιατί περνάω από το ένα είδος στο άλλο ενιαία, χωρίς να ενοχλεί το άκουσμα, χωρίς να ερεθίζει άσχημα το αυτή, ίσα-ίσα που το χαϊδεύει το αυτή το ένα πέρασμα από το ένα είδος μουσικής στο άλλο. Είναι δύσκολη υπόθεση πάντως να περνάς από το ένα μουσικό είδος στο άλλο κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος. Λέω είναι δύσκολη υπόθεση να περνάς από το ένα μουσικό είδος στο άλλο κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος. Έχεις κάποια συνταγή για να το. Νομίζω η συνταγή είναι το ιδιαίτερο παίξιμο που έχω στο ακορντεόν και η δισκογραφία μου η ίδια. Γιατί όπως ξέρεις, το πρώτο μου CD, το Ταγκέρα, είχα μέσα συνθέσεις από τον Τζον Γουίλιαμς μέχρι τον Τσιτσάνη και από τον Πιατσόλα μέχρι δικές μου συνθέσεις. Δηλαδή. Ήταν συνειδητά λοιπόν η επιλογή σου να κινηθεί σε ένα μεγάλο φάσμα εξ αρχής. Μπράβο, ακριβώς. Συνειδητά, ίσως θα το έλεγα στην αρχή, όχι τόσο συνειδητά. Ήταν απλά ένας πειραματισμός που όμως. Ήταν και πειραματισμός, ήταν και πώς λέγεται αυτό. Διάθεση. Ναι. Και ήταν και ένα ένστικτο που είχα, μουσικό ένστικτο, το οποίο τελικά με οδήγησε σωστά στο περασμένο χρόνο. Θα πρέπει να πούμε, Ζωή, ότι ήσουν η πρώτη που τόλμησες να σηκωθείς όρθια με το ακορντεόν. Δύσκολη η απόφαση, αν σκεφτείς και το βάρος, αλλά και τη φύση του οργάνου. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το πράγμα και το συμπέρασμα το έχουν βγάλει κατά καιρούς διάφοροι και το μου το έχουν πει και μετά το σκέφτηκα και εγώ και το έβαλα στο κεφάλι μου ότι είναι πραγματικά σηκώθηκα ορθιά. Έγινε από μόνο του αυτό γιατί είναι ζήτημα έκφρασης. Εκφράζομαι ταυτόχρονα όταν πρέπει να σε κάποιο κομμάτι να κάνω και κάποιες κινήσεις επί σκηνής. Και εξάλλου δεν χρειάζεται να είμαι καθυλωμένη σε μια καρέκλα, γιατί υπάρχουν και από την άλλη μεριά ακροατήριο που θέλουν να πάω πιο κοντά τους και να με δούνε. Σωστό και αυτό. Πάντως, 9 προσωπικά άλμπουμ, ορχιστρικές συνθέσεις σε διεθνείς συλλογές όπως το Buddha Bar, μουσική για σειρές, τηλεοπτικές και ντοκιμαντέρ. Από πού αντλείς έμπνευση για όλα αυτά τα πράγματα? Από την αγάπη μου για τη μουσική, καταρχήν. Καθημερινό κίνητρο είναι η καθημερινότητά μου με την οικογένειά μου. Έγινες και μανούλα τώρα. Με την κόρη που μου δίνει απίστευτη ενέργεια και τον σύζυγό μου που φυσικά αλληλοβοηθιόμαστε πάρα πολύ σε όλα. Οπότε όπως ξέρεις οι κατάλληλες συνθήκες για να προχωράς σε οποιονδήποτε τομέα επαγγελματικό είναι και μια ωραία οικογενειακή ζωή. Αυτό λοιπόν. Δεν ήρθε λοιπόν η μητρότητα
Δεν ήρθε η μητρότητα να διεκδικήσει μεγάλο κομμάτι από την υπόλοιπη ζωή σου, να σταθεί ανταγωνιστικά, θέλω να πω, σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες σου? Όχι, γιατί η κόρη μας είναι απαιτητική πολύ στη μουσική και, και μας ακολουθάει κι αυτή. Προχθές, για παράδειγμα, που μέσα σε ένα πάρτι πασχαλιάτικο λόγω των ημερών, μαζί με άλλους γονείς και παιδιά, όταν ξεκίνησε το καραόκι και ξεκίνησαν να τραγουδάνε φάλτσα κάποια άτομα για να κάνουν το καλαμπούρι αυτό που γίνεται το γνωστό στο καραόκι, η Βαλεντίνα άρχισε να κλαίει και ήθελε οπωσδήποτε να φύγουμε και λέει: «Μαμά, χάλια μουσική, πάμε να φύγουμε». Αλήθεια τώρα είναι αυτό. Δεν κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θυγατέρα. Ακριβώς. Οπότε είμαστε όλοι μαζί οικογενειακώς χωμένοι μέσα στη μουσική. Η πατρίδα σου, η Σαμοθράκη ζωή, αλλάζει μέσα σου μορφή και σημασία καθώς περνούν τα χρόνια? Αχ, τι ωραία ερώτηση. Ναι, αποκτάει όλο και μεγαλύτερη διάσταση και αξία. Αυτός ο ευλογημένος τόπος, διότι και τα καβίρια μυστήρια και οι καταράχτες και οι ιδιαίτερος ενεργειακά τόπος, η γεωλογική του δομή και οτιδήποτε συνεπάγεται στη Σαμοθράκη είναι αξιόλογα και με τα χρόνια όλο και περισσότερο το ανακαλύπτουν και το καταλαβαίνουν και ακούω και εγώ να μου λένε διαρκώς: «Είσαι από τη Σαμοθράκη?» Α, ξέρεις, θέλω να θαυμασμό μόνιμο. Είχες και τις επιρροές από τους γονείς σου, οι οποίοι ασχολούνταν με την παραδοσιακή μουσική. Ασφαλώς, ο πατέρας μου. Έθεσαν τις βάσεις, βεβαίως. Και η σχέση σου με το ακορντεόν εξελίσσεται? Είναι μια σχέση πάθους διαχρονική? Πώς θα περιέγραφες την εξέλιξη αυτής της σχέσης? Εξακολουθεί και είναι το όργανο που με κάνει να εκφράζομαι μουσικά. Επειδή ξέρεις ότι η μουσική είναι πολυδιάστατη και δεν μπορώ να πω ότι εγώ είμαι ακορντεονίστα και τέλος. Εγώ βλέπω τη μουσική μέσα από τον ήχο του βιολού, μέσα από τον μπάσο, μέσα από το πιάνο, μέσα από το κρουστό, μέσα από τα πάντα είναι η μουσική για μένα, ακόμα και από έναν ήχο βγάζω μουσική. Παρ' όλα αυτά, το ακορντεόν, επειδή τυχαίνει να το κατέχω, με βοηθάει να εκφράσω όλα αυτά τα συναισθήματα που έχω για τη μουσική. Και φυσικά συνειδητά το επέλεξες να ασχοληθείς. Συνειδητά, γιατί είχα από μικρή τάση στα πλήκτρα, μια και έπαιζα αρμόνιο μικρούλα στο νησί. Στη συνέχεια πιάνω, οπότε το ακορντεόν ήταν φυσική συνέπεια. Και τι ακολουθεί η ζωή Τηγανούρια μετά την συναυλία σου με τον Νίκο Αβατάγγελο, θυμίζω, την Κυριακή 26 Απριλίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Άλμα? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω, πριν ολοκληρώσουμε για τη συνέχεια, ότι μέρος των εσόδων της συναυλίας που θα κάνουμε με τον Νίκο Αβατάγγελο θα δοθούν στην κοινωνική στήριξη. Είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή ορφανά παιδιά. Οπότε μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά αυτή η συναυλία, πέρα από την συνεργασία μας και τα εγγένεια της συνεργασίας μας με τον Νίκο. Μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά το ότι θα προσφέρουμε κάτι. Έναν μικρό βολό και εμείς για μια καλή πράξη. Έτσι. Και μετά από αυτήν τη συναυλία σας στο Θέατρο Άλμα, 3 Μαΐου θα συμμετέχω στο Θέατρο Ελλάη, στον Γκάζι, σε ένα φεστιβάλ που γίνεται και λέγεται Τέχνη Ισοτηρία της Ψυχής. Ξεκινάει 26 με 3 Μαΐου. Η δική μου συναυλία θα είναι στις 3 Μαΐου με το group μου πια, όπου guest θα είναι η Ιακίν Φυλάγιου, για να ερμηνεύσει δικές μου συνθέσεις και τις συνθέσεις του πατέρα της. Ωραία. Να είναι καλοτάξιδες οι επιλογές σου. Και 7 Μαΐου, πρέπει να το πω και αυτό, φυσικά δεν με ξεχνάει και δεν το ξεχνάω ποτέ, η πατρίδα μου, η Θράκη, θα βρίσκομαι στην Κομωτινή για να συμμετέχω στη συναυλία που γίνεται στο φεστιβάλ Ελευθέρια. Ωραία. Η Βαλεντίνη μαζί σου, υποθέτω. Η Βαλεντίνη θα ήταν ωραία να είναι μαζί μου, αλλά θα είναι τόσο δύσκολο και ακορντεόν και τύμπανα λόγω του συζύγου και Βαλεντίνα με βαλίτσες. Οπότε μάλλον θα μείνει εδώ με τη γιαγιά. Okay. Ήταν η ζωή Τηγανούρια με αφορμή τη συναυλία της με τον Νίκο Αβατάγγελο την Κυριακή 26 Απριλίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Άλμα. Καλό μεσημέρι από το δεύτερο πρόγραμμα, Ζωή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια.